Καλησπέρα σας. Αγροτική παραγωγή, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, ένα καλοκαίρι το οποίο ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς και ένα πρώτο στοιχείο ξεκινάει ουσιαστικά σήμερα, για πρώτη φορά, με τα σχόλια τα οποία θα βλέπετε σε αυτή τη σειρά των βίντεο. Όπου βλέπετε πρώτο στοιχείο δηλαδή, θα έχουμε βίντεο με σχόλια, είτε της επικαιρότητας, είτε κάποιου θέματος που μας απασχολεί και είναι διαχρονικό ή είναι της επικαιρότητας. Εν προκειμένου βρισκόμαστε στην περίοδο της αγροτικής παραγωγής, βρισκόμαστε στην καρδιά πραγματικά της αγροτικής παραγωγής, με μαζέματα, παραδόσεις, παραλαβές φρούτων. Βεβαίως ευχαριστούμε στην προκειμένη περίπτωση της εγκαταστάσεις του Νίκου Διδασκάλου στην περιοχή των Γαλατάδων που μας φιλοξενεί και είναι το πολύ όμορφο φυσικό μας στούντιο αυτή τη στιγμή. Αυτό που παρατηρούμε, και επειδή έχω κάνει πολλά ρεπορτάζ και έχουμε αναφερθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια στα αγροτικά, είναι ότι ζούμε ένα ντεζαβού για μία ακόμη φορά. Έρχεται το καλοκαίρι και ο παραγωγός αναρωτιέται τι τιμή θα πάρω. Μπαίνει στο χωράφι αποφασισμένος, κάνει την παραγωγή του. Συζητάμε όλες τις αυξήσεις και τις τιμές που έχουν τα εφόδια. Η παραγωγή συνεχίζεται, παίρνει μπροστά. Περνάει ο καιρός. Έρχεται η ώρα της παράδοσης. Έρχεται η ώρα της παράδοσης και της παραλαβής. Αυτό σημαίνει μία τιμή. Πού θα παραδώσεις? Τι θα παραδώσεις? Τι ζητούν οι μεταποιητές? Ποιο ρόλο παίζουν οι συνεταιρισμοί? Τι κάνουν όμως και οι αγρότες από πίσω, οι οποίοι έχουν κληθεί πολλές φορές στο παρελθόν, και το έχουμε πει αυτό, να κάνουν δυνατές ομάδες. Αυτές οι ομάδες παραγωγών, όπως έχουν διάφοροι υγιείς συνεταιρισμοί και υπάρχουν υγιείς συνεταιρισμοί, για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι αγρότες μόνοι τους. Άντε με έναν διαμεσολαβητή, ένα στέκι νόμιμο, το οποίο θα είναι ένας καλός διαχειριστής διαμεσολαβητής και όλη η ειλικρίνεια που μπορεί να έχει ένας συνεταιρισμός απέναντι σε αυτήν την διαμεσολάβηση. Αν οι μεταποιητές δεν δίνουν τιμή, αν οι μεταποιητές είναι σαν τις απαντήσεις κάποιων παικτών στο ποδόσφαιρο που αναμένει κάποιος την απάντησή του για να δει αν θα την πάρει, αυτό δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν έχει καμία δουλειά το κράτος να ασχοληθεί με αυτό. Δεν κατάλαβα ποτέ αυτό που λέμε να μεσολαβήσει το κράτος. Το κράτος τι είναι? Έμπορας? Μεταποιητής? Παραγωγός? Τίποτα από αυτά δεν είναι. Είναι μάλλον αυτός ο διεκπεραιωτής και ο εισπράκτορας που θα πάρει από τα ΦΠΑ, θα πάρει από τις εξαγωγές που θα γίνουν στα φρούτα και όλα αυτά. Το κράτος, ο κάθε υπουργός και υφυπουργός να κάτσει στο ίδιο τραπέζι με τον εργοστασιάρχη, το συνεταιριστή και τον παραγωγό, να τους πει τι, να κάνουν κομμωτική υψηλής δραπτικής? Αυτά γίνονται μεταξύ των ανθρώπων της δουλειάς. Το κράτος θα έρθει να σε αποζημιώσει αν πάθει ζημιά. Ναι, εκεί βάρα το, εκεί χτύπα το, εκεί διεκδίκησε. Όχι στην τιμή. Θα πάρει τηλέφωνο ο υφυπουργός και ο κάθε υπουργός τον τάδε εργοστασιάρχη και θα του πει τι τιμή είναι αυτή που δίνεις, δώσ' τους λίγο καλύτερη. Πού ζούμε, τι είναι? Η κατάσταση δεν λειτουργεί έτσι. Κάποια στιγμή και η ΚΑΠ ίσως βάλει κάποιες τέτοιες μέσα στο γενικό της κακό, γιατί πολλά κακά είχε η ΚΑΠ, αλλιώς δεν θα ξανασυζητιόταν, δεν θα ξαναεπαναδιαπραγματεύονταν σημεία. Η ΚΑΠ λοιπόν πήγε να φέρει ένα νοικοκύρεμα σε κάποια πράγματα και να δείξει ένα δρόμο. Το έκανε λάθος, γιατί έμπλεξε την οικολογία, το περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή. Έπρεπε να στοχεύσει πρώτα σε αυτά, στην εξασφάλιση του παραγωγού. Να προσπαθεί να τον σπρώξει, να δημιουργηθούν συνεταιριστικά σχήματα με κίνητρα. Όχι να αφανιστεί ο αγροτικός κόσμος. Αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα πράγματα αναγκάζουν τους αγρότες να σκέφτονται κάθε φορά, με την τιμή και τα εφόδια να είναι εκεί που είναι έολα κάθε χρόνο, να ξυλώνουν δέντρα. Αύριο μεθαύριο δεν θα φάμε φωτοβολταϊκά. Δεν θα εξάγουμε φωτοβολταϊκά. Δεν θα στηριχτούμε σε μία έρημο που θα βλέπουμε στην περιφέρεια. Και δεν θα αναρωτιόμαστε γιατί φεύγουν οι νέοι από την περιφέρεια. Σκεφτείτε τα όλα αυτά. Δεν θέλω να πω τίποτε παραπάνω φέτος το καλοκαίρι. Κουράστηκα να καταγράφω
κάθε καλοκαίρι το ίδιο αγροτικό ρεπορτάζ. Μπορώ να το ετοιμάσω από το χειμώνα και να το δημοσιεύσω απλά το καλοκαίρι. Για τέτοια γελιότητα μιλάμε, έχουμε φτάσει. Βρείτε τα. Καθίστε στο ίδιο τραπέζι. Κάντε πολιτικές. Βγάλετε τους πολιτικούς απ' έξω. Αυτοί θα παίξουν το ρόλο τους εκεί που πρέπει και όταν κληθούν. Εκεί που υποχρεούνται. Σκεφτείτε. Δουλέψτε και κάντε υπεύθυνα πράγματα. Και φυσικά συνεργαστείτε με συνεταιριστές που είναι σπαθιά. Όχι με συνεταιριστές που είναι σπαθιά και θέλουν να σε καρφώσουν ή εμπόρους ανάλογα. Είναι γελίο λοιπόν το 25, 28, 30 λεπτά από το χωράφι να πάει ο άλλος και να βρίσκει το ροδάκινο, δεν ξέρω κι εγώ σε ποια εξωφρενική τιμή, από το κάμπο μέχρι τα νησιά, μέχρι την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, που δεν μπορούν οι άνθρωποι να φάνε ένα ροδάκινο, ένα βερίκοκο. Είναι ντροπή για αυτή τη χώρα. Μόνο γι' αυτό ξεκινάμε με την ντροπή. Σκεφτείτε την ντροπή, καθίστε σε ένα τραπέζι και σκεφτείτε. Αν όχι φέτος, να τα κάνουμε του χρόνου. Εγώ το κρατώ αυτό το βίντεο, το οποίο ολοκληρώνεται στο σημείο αυτό. Θα το δείξω πάλι του χρόνου. Την ίδια ακριβώς περίοδο, σας το υπόσχομαι. Γιατί θα συμβαίνουν ακριβώς τα ίδια πράγματα. Εκτός θα γίνουν απίστευτες αλλαγές. Μακάρι. Μακάρι να γίνουν. Αυτό καταγράφω για την αγροτική περίοδο, ειδικά αυτό το διάστημα που είναι στην καρδιά της. Σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν το πρώτο μας στοιχείο, το πρώτο στοιχείο, στο πρώτο στοιχείο το οποίο βλέπετε. Κάντε στο pelanews.gr και στο Web TV ένα like από κάτω, να μας στηρίξετε, subscribe, γραφτείτε και θα βλέπετε όλες τις εκπομπές και του πρώτου στοιχείου και των συνεντεύξεων και ό,τι άλλο πραγματικά πλούσιο έχει να σας προσφέρει το WebTV του pelanews.gr. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.